Καλές είναι εξαγγελίες, αλλά μου φαίνεται, κυρία Δουργεράκη, ότι παραμένουν πάντα εξαγγελίες. Αυτός ήταν ο φόβος μας και συνεχίζει και μέχρι σήμερα αυτό το πράγμα, ότι οι εξαγγελίες παραμένουν εξαγγελίες και δεν βλέπουμε στην πράξη, δεν βλέπουμε να υλοποιείται τίποτα. Και το εννοώ, κυρία Δουργεράκη, αυτό, τίποτα. Ναι, έχετε την καλοσύνη, να περάσετε στο παρασύνθημα για να καταλάβω τι εννοείτε ή να καταλάβουμε τι εννοείτε όταν λέτε ότι δυστυχώς παρά τα όσα ακούγονται, λέγονται, όλα αυτά τα οποία ακούμε είναι εξαγγελίες γιατί τίποτα δεν ισχύει. Είχαμε αναβεί, κυρία Δουλγεράκη, πριν από 2,5 μήνες περίπου απάνω, είχαμε ένα ραντεβού με τον Αποστόλου σε πανελλαδικό επίπεδο. Εκεί μας είπε ότι κάποια πράγματα, όπως ήταν το αφορολόγητο των αγροτών, θα ρυθμιζόταν άμεσα, θα έμπαινε στο νομοσχέδιο των 100 δόσεων. Αυτό δεν το είδαμε να συμβαίνει. Ήταν δέσμευση του Υπουργού, υλοποιήσιμη άμεσα. Είδαμε για τις φορές των ΕΛΓΑ, το 50%. Πριν από κάποιες μέρες ο Υπουργός το πήρε πίσω. Μας είπε για μια τράπεζα στήριξης των αγροτών ή επιχειρήσεων που ασχολούνται με τον αγροτικό χώρο. Τώρα κάπως μας τα μασάει και μας είπε ή επαναφορά της ΑΤΕ ή ότι θα υπάρχει κάποιος άλλος φορέας, κάποιο άλλο κατάστημα που θα στηρίξει τον αγροτικό χώρο. Το μόνο θετικό που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα να συμβαίνει είναι αυτό με τα παλιά αγροτικά δάνεια, που είχαν πάει στο κακό κομμάτι, στο black κομμάτι όπως λέγεται της ΑΤΕ, ότι εκεί φαίνεται να υπάρχει κάποιο φως, φαίνεται να υπάρχει μια ευνοϊκή ρύθμιση, ώστε οι ανθρώποι αυτοί που είχαν μπλοκάρει στα δάνεια αυτά να βρουν επιτέλους κάποιο δρόμο, ώστε να αποπληρωθούν οι οφειλές αυτές κάπως με ένα πιο ευνοϊκό τρόπο και να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να τραβήξουν μπροστά. Από εκεί και πέρα, εκτός σας είπα αυτό το κομμάτι, από εκεί και πέρα δεν βλέπουμε τίποτα άλλο να υλοποιείται. Βλέπουμε ένα σωρό επιχειρήσεις του αγροτικού χώρου, περιμένουν να πάρουν επιδοτήσεις τώρα και 6 μήνες, 8 μήνες, που είναι πάνω σε παραγωγικές μονάδες. Αυτές οι επιδοτήσεις δεν έχουν πάρθει, δεν έχει πιστωθεί ούτε ένα ευρώ από το 2014 στην περιφέρεια Κρήτης για αγροτικές επενδύσεις. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι είναι χρεωμένοι στις τράπεζες, πολλούνται επιχειρήσεις, δεν υπάρχει λοιπόν τίποτα που να στέκει αυτή τη στιγμή και παραμένουμε στις εξαγγελίες. Πρέπει να κινηθούμε, κυρία Δουλγεράκη, γρήγορα. Γρήγορα. Το να βγαίνουμε να τα λέμε και τα να αναμασάμε, δεν βγαίνει τίποτα με αυτό. Μάλιστα. Γιατί αυτή η κατάσταση? Δεν ξέρω, κύριε Δουλγεράκη, το γενικό πολιτικό σκηνικό ότι βουλιάζουμε, δεν βουλιάζουμε, παραμένουμε στο ευρώ, δεν παραμένουμε, φέρει αυτά τα πράγματα. Το ότι τον τελευταίο καιρό η κυβέρνηση έχει μαζέψει όλα τα ταμιακά διαθέσιμα, τη ρευστότητα λοιπόν στην πραγματική οικονομία για να καλύψει δόσεις του εξωτερικού, πιστεύω ότι όλη αυτή η κατάσταση δημιουργεί και αυτά τα προβλήματα που μετά ο κάθε χώρος, το κάθε Υπουργείο, όλες οι δεσμεύσεις που είχε πάρει το προηγούμενο διάστημα παραμένουν δεσμεύσεις, γιατί δεν υπάρχει το χρήμα, αν χρειάζεται χρήμα, αλλά από ό,τι βλέπω και ούτε η διάθεση, εφόσον δεν βρεθούμε σε μια σταθερότητα, για να υλοποιηθούν αυτά. Μάλιστα. Δηλαδή και αυτά που δεν χρειάζονται ακόμα χρήμα, δεν προχωράνε.